Ήταν το πρώτο 15 λεπτό που η ΑΕΚ υπερήχε σαρωτικά. Έχασε πολλές ευκαιρίες, είχε δοκάρι. Μοιραίος παίκτης ο Δημητριάδης έχασε τουλάχιστον τρεις πολύ καλές ευκαιρίες. Ο Λεβαδιακός πέρασε στην λήξη προς το τέλος του ημιχρόνου στην αντεπίθεση. Κατόρθωσε σε μια αδράνεια της άμυνας της ΑΕΚ, μια ορθολογική επίθεσή του να την αξιοποιήσει, να προηγηθεί με τον Γιακόβλεβιτς. Στην επανάληψη, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς τήρησε και πάλι τη συνηθισμένη συνταγή. Πέρασε στο παιχνίδι τον Τάσο Μητρόπουλο, έβγαλε τον Ντεφορμέ τον τελευταίο καιρό Βασίλη Δημητριάδη. Λίγο αργότερα έβγαλε και τον Βασίλη τον Τζάρτα, πέρασε στη θέση του έναν άλλο Βασίλη τον Μπορμπόκη. Έπιασαν οι αλλαγές του. Η ΑΕΚ κατόρθωσε να ισοφαρίσει με πέναλτι που κέρδισε ο Μπορμπόκης και αξιοποίησε ο Αλεξανδρής. Και λίγο αργότερα πάλι ο Αλέξης ο Αλεξανδρής που σημειωτέων περιμένει ένα νέο μέλος αυτές τις μέρες να έρθει στον κόσμο για την οικογένειά του. Απιστοποίησε την μεγάλη του φόρμα, είναι ο παίκτης κλειδί φέτος για την Ένωση, είναι ο πρώτος κόρης με 12 γκολ, έχει κερδίσει πολλά πέναλτι 5, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, πολλά δοκάρια. Πάντως νίκησε στο 65ο με το κεφάλι για δεύτερη φορά των Γιώνους, έδωσε λοιπόν την νίκη στην ΑΕΚ με 2-1. Η ΑΕΚ λοιπόν αναπνέει πιο ελεύθερα, αν λάβουμε υπόψη μας και το αποτέλεσμα στο ντέρμπι, και το κέρδος της είναι ότι αύξησε τη διαφορά της από τον διώκτη στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό βέβαια. Χωρίς να πιάσει μεγάλη απόδοση. Κέρδισε λοιπόν 2-1. Δύο λόγια και το Λεβαδιακό που πιστοποίησε ότι βρίσκεται σε περίοδο μεγάλης φόρμας, δικαιολόγησε απόλυτα την τελευταία πετυχημένη του πορεία. Περιμένει τους επόμενους 5 αγώνες για να δει πού θα καταλήξει η φετινή χρονιά για αυτόν. Οι 5 αγώνες είναι πολύ κρίσιμοι για την ομάδα του Σταύρου Διαμαντόπουλου που έχει πολλές ελπιδοφόρες βλέψεις. Να δούμε λοιπόν πώς η ΑΕΚ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια με το Λεβαδιακό σε 2-1 υπέρ της. Ακριβώς 6 λεπτά παιχνιδιού στον Νίκος Γκούμας. Ο Σαβεύσκη πήγε να το κάνει απευθείας να φνιδιάσει τον Γιώνος αφού δει ότι φύλαγε την άλλη γωνία. Τώρα επαναφέρει ο Σκοπιανός, ο Κούτουλας, ο Αλεξανδρής, δοκάρι. Είναι το έκτο δοκάρι. Και ο Δημητριάδης χάνει μοναδική ευκαιρία. Ήταν το έκτο δοκάρι του Αλέξη Αλεξανδρή. Ούτε ο Δημητριάδης μπόρεσε να την προωθήσει, εξεπαφήσει εδώ την μπάλα. Στα δίχτυα η φάση όμως συνεχίζεται με τον Ζόραν Σλίσκοβιτς. Κάνει μια σέντρα σούτ από μακρύ ο Θεοχάρης, offside ο Δημητριάδης. Στο Σπύρο του Κουλή ήταν και τώρα η ΑΕΚ μπροστά. Με τον Τσάρτερ να κάνει μια παλιά έτοιμο γκολ, αλλά το χάνει ο Δημητριάδης. Η φάση στο 15ο. Τελέσει και πλασαριστά ο Σταματής. Θα κάνει το σούτο ο Δημητριάδης. Άλλη μια ευκαιρία, έκανε την προβολή. Η φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη και αυτή. Μαρτινέος ξαναπήρε την μπάλα από τον Κόιτς. Μαρτινέος πάντα πάει να δει και βρίσκει όντως τον Μάρκου. Μάρκου ξεχασμένος, έχει την ευκαιρία να κάνει τη σέντρα όπως θέλει. Ο Ατματζίδης διώχνει, ο Τσάνας μαζεύει, κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά και το 1-0 για τον Λεβαδιακό από τον Γιακόβλεβιτς. Να λοιπόν ο Λεβαδιακός στην πρώτη συγκροτημένη επίθεσή του μετά από μια σέντρα από δεξιά του Μάρκου και την αναταραχή και την αδράνεια στο κέντρο της άμυνας της Ένωσης με τον Γιακόβλεβιτς. Ανοίγει το σκορ. ΑΕΚ Λεβαδιακός 0-1 στο 37ο λεπτό. Είναι το τρίτο γκολ φετινό του Γιακόβλεβιτς. Αλέξη Αλεξανδρής και Τόνι Σαβεύσκη. Ανοίγει το Κασάπης, προτιμάει τον Τζάρτα. Η κεφαλιά πάσει για τον Αλεξανδρή. Βγαίνει με τα πόδια ο Γιόνους. Συγκρούεται εκεί με τον Αλεξανδρή. Οπωσδήποτε έχει τραυματιστεί ο Μίρσαντ Γιόνους. Μπορμπόκης. Μπορμπόκης μπαίνει στην περιοχή. Μπορμπόκης πάντα. Και ανατροπή από πίσω από τον Λαζάρου. Και ο κύριος Καραστάνας δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι. Αλεξανδρής απέναντι στον Μίρσαντ Γιόνους. Να τώρα. Και πλασάρει με αυτόν τον περίεργο τρόπο ο Γιόνους χτυπιέται. Η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του. Αν έμενε στη θέση του θα το είχε πιάσει. Αλλά το γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ ισοφαρίζει στο 61ο λεπτό με τον Αλέξη Αλεξανδρή. Το 11ο γκολ φετινό του Αλεξανδρή. Είναι 1-1 το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Σταματής Κασάπης. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή του Γιόνους. Η σέντρα και είναι το 2-1 από τον Αλεξανδρή. Να λοιπόν που βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά με το κεφάλι αυτή τη φορά. Μέσα σε λίγα λεπτά η Ένωση παίρνει το προβάδισμα με 2-1 απέναντι στο Λεβαδιακό. Ο Μπορμπόκης αυτή τη φορά βγάζει τη σέντρα. Ο Σλίσκοβιτς κάνει σίγουρο γκολ. Μαρτινέος, μια παλιά για τον Γιακόβλεβιτς ή τον Σπύρο τον Κουλή. Βγαίνει ο Ατματζίδης. Παρεμβάλλεται και ο Τσάνας. Νέα επέμβαση του Ατματζίδη δίκην λίμπερο με τα πόδια σε κόρνερ. Να μεταφερθούμε στο Καφρατζόγλιο. Ο Περικλής Τέρας μας περιμένει να μας πει τις αντιπόσεις του και να δούμε μετά τις φάσεις του αγώνα του Ηρακλή με τον Απόλλωνα. Στο Καφρατζόγλιο το 3-1 θα μπορούσε να ήταν και 7-1. Ο Ηρακλής ήταν απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα, ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διαστημα.